σήμερα, λόγω της ημέρας, λόγω της καταπολέμησης, λόγω της ημέρας κατά του AIDS, θα αναφέρουμε κάποια λάθη όσον αφορά τη χρήση προφυλακτικού. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα στον καφέ. Στον καφέ. Σήμερα ο καφές θα είναι... Έχουμε μαζευτεί εκεί οι φίλοι και τα λοιπά και λέμε τι λάθη κάνουμε, ρε παιδί μου. Ένα από αυτά είναι το λάθος μέγεθος. Όταν πάμε να παραγγείλουμε, να αγοράσουμε από οποιαδήποτε εταιρεία κάποιο προφυλακτικό, πρέπει να προσέχουμε το μέγεθος να είναι αυτό που αρμόζει, αυτό που είναι το κατάλληλο για εμάς. Ένα extra, extra large. Ειδικά έτσι ακριβώς, όταν είναι ένα προφυλακτικό extra, extra large, μπορεί να έχουμε επιπλέον προβλήματα, κάποιες διαρροές. Έτσι, σε περίπτωση που έρθουμε σε έξαρση, βρισκόμαστε σε έξαρση και έχουμε κάποιες διαρροές, έτσι. Να το προσέξουμε πολύ αυτό. Δεν χωράνε μαγκές να το παίξεις Brooklyn, ας πούμε, και ιστορία, ναι, γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Το και παπλο... συνήθως οι άντρες επιλέγουν έτσι, να πω ότι από τα δικά μου τα, αυτά που έχω ζήσει εγώ, επιλέγουν συνήθως extra extra large για να έχουν, για να τους ανεβάσει την ψυχολογία όλο. Ναι, τίποτα άλλο να ανεβάσει είναι το θέμα. Τώρα ποια ψυχολογία, παιδί μου. Εδώ θα πρέπει να είναι τα ποδαράκια μας εκεί που φτάνει το παπλωματάκι, παιδάκι. Ακούτε. Ακριβώς. Και στη χειρότερη, εκτός ότι μπορεί να ξεφύγουν κάποια υγρά, τέλος πάντων. Στη χειρότερη μπορεί να φύγει και εντελώς το προφυλακτικό, αν μας είναι μεγάλο. Βέβαια, παιδί μου. Εντάξει, πρέπει να προσέχουμε αυτό. Ένα άλλο που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι να μην βάζουμε το προφυλακτικό στο πορτοφόλι μας. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Εκτός ότι μπορεί να σκιστεί ή οτιδήποτε. Να πάμε να πληρώσουμε με προφυλακτικά. Υπάρχει έτσι κάποια αυξημένη πίεση εκεί πέρα μέσα στην τσέπη, όπως και να έχει. Με αποτέλεσμα φθοράς. Να υπάρχει φθορά στο προφυλακτικό. Δηλαδή, αν δεν σκιστεί τελείως, μπορεί να το φτύρουμε. Ναι, το βάζεις, κάθεσαι, κάνεις. Γενικότερα κάνεις, πρέπει το προφυλακτικό να το βάζουμε πάντα σε ξηρό μέρος και δροσερό, έτσι. Έτσι, μέσα στα ράφια εκεί που έχεις μαζί. Ούτε στο ντουλαπάκι που συνήθως το βάζουν οι άντρες, στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Αυτή είναι μασίμια. Τι, σαν ντουλαπάκι του αυτοκίνητου. Δίπλωμα οδήγηση, προφυλακτικό, παιδί μου. Μέγεθος να δω. Να σου πει αστυνομικό, φαντάζεσαι στον έλεγχο. Να σου κάνει και έλεγχο για την καταλληλότητα του προφυλακτικού. Για να δω το μέγεθος. Τι φάση, τι γίνεται, γιατί αγόρε μου το παίζει ιστορία. Γιατί έτσι. Κάποιο άλλο λάθος είναι να χρησιμοποιήσουμε παλιό προφυλακτικό. Επειδή, ρε παιδί μου, έχουμε καλέσει μια κοπέλα στο σπίτι μας, την κοπέλα μας, την. Κάποια κοπέλα, τέλος πάντων. Κάποια κοπέλα που θα βρεθεί να έρθει και στο σπίτι μας. Που θέλει να έρθει στο σπίτι μας για οποιοδήποτε λόγο. Να δει ταινία, όπως έχουμε ξαναπεί. Ναι, και έρθει η στιγμή να συνευρεθείτε μαζί της σεξουαλικώς. Mm. Πρέπει να προσέχουμε το προφυλακτικό, την ημερομηνία λήξης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί να έχουμε προφυλακτικό εμείς από το 2000. Αυτό είναι κατάντια. Και μόλις το, να μην το καταλάβεις και να σκιστεί ή οτιδήποτε. Τι να μην το καταλάβεις, θα το έχεις καταλάβει, παιδί μου. Άμα έχεις τόσα χρόνια να πας με γυναίκα. Ναι, όπως και να έχει, πολλά άτομα το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν το κάνουν, λάθος, μάλλον. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά. Θα έπρεπε το προφυλακτικό να είναι σαν τους πυροσβεστήρες. Να έρχεται κάποιος υπεύθυνος και να κοιτάει εκεί η ημερομηνία, πότε τελευταία φορά, να σε ρωτάει, να έχει ένα ιστορικό, ούτως ώστε να μεριμνήσει το κράτος αυτή τη στιγμή. Ή στα πλάγια και πίσω γράφει, πολλές φορές και στα πλάγια γράφει ημερομηνία λήξης του προφυλακτικού. Να το έχουμε στο νου μας. Ένα άλλο λάθος που κάνουμε είναι να ανοίγουμε. Το έχω κάνει, ντρέπομαι που το λέω. Mm-hmm. Να ανοίγουμε το προφυλακτικό με τα δόντια. Ποτέ. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν βιαζόμαστε, έτσι. Εντάξει, άλλοι το κάνουν για άλλο λόγο, αλλά συνήθως το κάνουμε. Πολύ το κάνουν διαφορετικό για μόστρα, να το πω και καλά. Ναι. Μάγκας, το έχω και μετά δω. Θα σκίσω, μπορεί να μην σκίσω τη γάτα, αλλά θα σκίσω το περιτύλιγμα του προφυλακτικού. Σε καμία των περιπτώσεων, παιδιά, μπορεί να το κόψουμε. Έτσι και να μην το αντιληφθούμε. Για την ώρα που το ανοίγουμε, να κοπεί λίγο. Λοιπόν, άλλο λάθος. Λάθος τοποθέτηση. Τι εννοείς? Ότι δεν το βάζουμε καλά το προφυλακτικό, πρέπει να μπαίνει ακριβώς. Το βάζουμε στο δάχτυλο, ας πούμε. Ας πούμε, δεν το βάζουμε. Δεν πρέπει να το βάζουμε έτσι λίγο στα μισά ή ας πούμε να το πιέσουμε πολύ. Πρέπει να προσέχουμε πώς θα το βάλουμε το προφυλακτικό και για να μην μας ενοχλεί και για να μην έχουμε καμία δυσάρεστη έκπληξη. Βέβαια. Κανένα παιδί αύριο μεθαύριο, γιατί είναι και αυτά. Εντάξει, πέρα από τις νόσους και τα μεταδιδόμενα νοσήματα. Υπάρχουν και διάφορες καταστάσεις, λίγο έτσι περίεργες, να βρεθείς από τη μια μέρα στην άλλη με την κουλούρα στο κεφάλι. Ναι, έτσι ακριβώς. Πεθερικά, λοιπόν, σόγια αυτά, γάμοι, ιστορίες, σκι. Τα ξέρω εγώ πολύ καλά. Θα πέσουν την επόμενη μέρα. Μην πω το επόμενο 12ωρο. Λοιπόν, και ένα άλλο λάθος που αφορά τα λιπαντικά. Είναι καλό να προτιμάμε αυτά που διαλύονται με το νερό, έτσι.
καθώς διευθύνουν το προφυλακτικό και ξεπλένονται πιο εύκολα. Να μην χρησιμοποιούμε δηλαδή τη γνωστή βαζελίνη. Όχι, παιδί μου. Έτσι. Τώρα με τον Παναθηναϊκό τι σχέση έχουμε εμείς? Η βαζελίνη δεν πρέπει να συνοδεύεται σε καμία των περιπτώσεων με λάτεξ. Έτσι. Μάλιστα. Αυτή ήταν η λόγη. Αυτή ήταν η λόγη, επειδή που θα συζητήσουμε στον καφέ σήμερα, γιατί χρειάζεται να ενημερωθούμε.